Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής που περιλαμβάνει τα νέα του διαδικτύου με τον Τρίφωνα Τυπούρτη, ο οποίος μόλις αφήχθη. Καλώς ήρθες, Τρίφωνα μου. Καλησπέρα. Βλέπεις όμως σήμερα στο στούντιο είμαστε τρεις. Διότι δεν μπορούμε να μην δίνουμε βήμα στους ανθρώπους που κάνουν ωραία πράγματα. Και είπα μέχρι το τέλος, εδώ θα το λέω, για την εκδήλωση της Κυριακής. Στην εκδήλωση της Κυριακής αναφέρομαι, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, που θα ξεκινήσει από τις 11.30 με 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ, από το ΙΕΚ Δημοσιογραφία, στο δημόσιο ΙΕΚ με τα τμήματά του και με σκοπό φιλανθρωπικό. Ως εκ τούτου, κοντά μας είναι η κυρία Ειρήνη Σάρα, σπουδάστρια στο ΙΕΚ Δημοσιογραφίας. Ειρήνη μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Τρίφωνα. Συνήθως λέμε τα νέα του διαδικτύου τέτοια ώρα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Έτσι, Τρίφωνα, αυτές είναι οι μέρες μας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όταν έχει να κάνει κανείς με εκδηλώσεις που έχουν ένα πολλαπλό στόχο και έχουν φιλανθρωπικό και κοινωνικό στόχο, θα πρέπει να ρίχνουμε το βλέμμα μας εκεί. Τι ακριβώς ετοιμάζεται? Θα συμφωνήσω. Είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία τα χρήματά της θα δοθούν στην Περίβλεπτο, στην Κιβωτό του Κόσμου και στην Ιερά Μονή του Ραχάνη. Αυτή η εκδήλωση θα παρέχει μια θεατρική παράσταση επί σκηνής του Δήμου Ζήτσας, χορευτική σύλλογη Ιωνίνων και Κόνιτσας, τη συναυλία με τον Γιώργο Γάκη. Νομίζω ότι ο Γιώργος Γάκης θα κλείσει το πρόγραμμα. Εννοείται, έτσι, 7.30 με 8.30. Θα είμαστε από τις 12 η ώρα μέχρι τις 8.30. Mm-hmm. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει να βοηθήσει. Εγώ θέλω να μου πεις πώς νιώθεις σαν μια νέα, ένας νέος συμπολίτης μας, μια σπουδάστρια, που το πρώτο βάπτισμα του πυρός, έτσι, μέσα από τις σπουδές σας, είναι μια τέτοια εκδήλωση που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πώς νιώθεις? Κοιτάξτε, νιώθω πολύ περήφανη. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολο να διοργανώνεις μια εκδήλωση και φιλανθρωπικού τύπου. Τα παιδιά βοηθάνε πάρα πολύ. Τρέχουμε να βρούμε, να μας βοηθήσουν ανθρώπους. Πάντως, από όσο μπορώ να γνωρίζω, ήδη έχει ανταποκριθεί ο κόσμος. Έχει ανταποκριθεί. Έτσι. Βοηθάνε πάρα πολύ. Ίσα-ίσα γιατί λένε ότι η φιλανθρωπική εκδήλωση θα βοηθήσουν. Και γενικά στα Γιάννα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν. Είδες, Τρίφωνα, πώς είναι η περιφέρεια τελικά? Είναι πιο αλληλέγγυη. Ξέρεις, άξια επένων. Mm-hmm. Κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται. Και έρχονται πολλά θέματα μετά. Έτσι, το πρώτο θέμα που έρχεται είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Έτσι. Έτσι. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη μεταξύ μας και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το θέμα του εθελοντισμού. Mm-hmm. Όταν βρίσκονται παιδιά που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να διοργανώσουν μια εκδήλωση από χορευτικά, από μπαζάρ, από τόσων πολλών ωρών, μάλιστα. Ναι, εδώ μιλάμε για ένα 8ωρο γεμάτο, γεμάτο θεματολογία. Έρχεται λοιπόν το θέμα του εθελοντισμού, που είναι κάτι που πρέπει να δείχνουμε και να ξαναδείχνουμε, και ειδικά όταν πρόκειται για κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Έτσι είναι. Και πολλά μαγαζιά μας έχουν προσφέρει χρήματα. Και διάφορα είδη. Στον μπαζάρ, ας πούμε. Σήμερα, μάλιστα, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και δεν μπορώ να μην το αναφέρω και η περιφέρεια Ηπείρου, δια της αρμόδιας υπηρεσίας, ο κύριος Οδυσσέας Πότσης, έδωσε και είδη ρουχισμού, προκειμένου έτσι να υπάρχει τουλάχιστον μία σοδιά ικανή για να βοηθήσει τους τρεις αυτούς σκοπούς, Ειρήνη μου, που επιλέξατε. Και παράλληλα με τα μαθήματά σας και με όλα, έτσι. Ναι, είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να βλέπεις ανθρώπους να βοηθάνε. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον για μια εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού. Δεν έχουμε παρά να την αγκαλιάσουμε όλοι. Άλλωστε, η είσοδος είναι δωρεάν. Εννοείται. Θα περιμένουμε πολύ κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Και τα έσοδα της είναι για φορείς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι, προσφέρουν έργο και κάνουν δουλειά. Κάνουν δουλειά. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν και από πάλι στην αλληλεγγύη. Και από τα μαγαζιά που μας είπε η Ειρήνη που δίνουν πράγματα και αυτά και ρούχα. Και από τους φορείς. Θα περίμενα και άλλους φορείς εκτός της περιφέρειας. Κι εγώ θα περίμενα. Να ελπίζω να κάνουν την έκπληξη. Την Κυριακή έχουν πεδίο δόξης λαμπρό. Μέχρι την Κυριακή που μεθαύριο που ξεκινάει η εκδήλωση. Μα και εγώ γι' αυτό το πνευματικό. Έτσι. Για να... Ας πούμε το πνευματικό κέντρο, για να τα λέμε αυτά. Παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί την νοικιάζει κανονικά. Ναι. Αλλά γι' αυτό το σκοπό που κάνουν τα παιδιά και όλοι όσοι συμμετέχουν με τα θεατρικά, με τα χορευτικά, ο Γιώργος Γάκης, είναι εκεί δωρεάν, Τρίφωνα, έτσι, και η Ειρήνη, για να βοηθήσουν ένα σκοπό. Άρα,
μπορούμε να μαζευτούμε, αρκεί να το ακριβώς, θέλουμε. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Πρώτα καλοί άνθρωποι και μετά καλή δημοσιογράφη, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Τρίφωνας Ειρήνη είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή σπουδάζετε για να είστε και οι αυριανοί συνάδελφοι, είπε ότι πρώτα καλοί άνθρωποι και μετά καλή δημοσιογράφη. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι έτσι ένας στόχος για να έχουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, έτσι. Ακριβώς, ναι. Βέβαια, θα το παλέψουμε. Όσο καλός και να είσαι στη δουλειά σου, αν πρώτα απ' όλα δεν είσαι καλός άνθρωπος, τι να το κάνεις. Εσύ, Τρίφωνα, πώς το βλέπεις πάντως ότι βγαίνουν και νέα παιδιά στο συνάφι μας, επιτέλους. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Και εγώ το ίδιο αυτό λέω. Χαίρομαι επιτέλους. Ιδιαίτερα. Όσο δύσκολο και αν είναι. Χαίρομαι αν ιδιαίτερα, γιατί θα πρέπει να φύγουμε από αυτά τα τετριμένα. Είδες την προηγούμενη φορά, σου στείλαν ένα μήνυμα, μας στείλαν εδώ που έλεγε «Είμαι νεγάκι, παίρνει 120.000 κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να φύγουμε από αυτά τα καθιερωμένα, τα τετριμένα. Οι παλιοί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να δίνουν σκυτάλι και δεν εννοώ παλιοί στην ηλικία, εννοώ παλιοί στο επάγγελμα, στη δουλειά. Και σε όλα τώρα, κάποια στιγμή υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι κλείνουν και θα πρέπει να τους ανοίξουν τους ίδιους κύκλους κάποιοι άλλοι. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα νέα τα παιδιά τώρα είναι και πιο ανοιχτόμυαλα και έχουν και πρόσβαση πιο πολύ και ειδικά στο διαδίκτυο, ενημερώνονται άμεσα, έχουν διαφορετικό υπάρχει σκεπτικό. Υπάρχει θέληση και από τα παιδιά έτσι. Του Δημοσίου ΙΕΚ, που κάποιοι άνθρωποι το έχουν πολύ χαμηλά, ενώ ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο και εκεί. Το θεωρούν πολύ εύκολο να σπουδάζει το Δημόσιο ΙΕΚ. Και να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, που μου κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάμαι, άκουγα τον πατέρα μου πάντα να μου λέει, είχα δύσκολα φοιτητικά χρόνια, σπούδαζα και δούλευα για να τα βγάλω πέρα. Σε πληροφορώ ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, όπως και η Ειρήνη, Τρίφωνα, δουλεύουν παράλληλα. Τρέχουν για το μεροκάματο, δεν περιμένουν μόνο από τη μαμά και από τον μπαμπά. Τρέχουν παράλληλα και για το μεροκάματο και μάλιστα σε αντικείμενο πέρα από το δημοσιογραφικό. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά το θέλουν. Έχουν. Και το θέλουν και έχουν θέληση δηλαδή. Είναι αξιέπαινα τα παιδιά αυτά, όντως. Και για αυτό που είπε πριν η Ειρήνη, ότι είναι χαμηλά στην εκτίμηση του κόσμου ένα δημόσιο ΙΕΚ. Ακριβώς. Πολύ χαμηλά. Μπορεί να είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ ριζικά. Γιατί τα ιδιωτικά, τα ΙΕΚ δημοσιογραφίας που υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θεωρούνται καλύτερα. Γιατί διδάσκουν μεγαλύτερη δημοσιογράφηση εισαγωγικά, η μεγαλύτερη εκεί. Δεν το καταλαβαίνω. Α, νομίζω πως όχι. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτό νομίζω θα το κρίνει ο κόσμος, θα το κρίνουν τα αποτελέσματα, θα το κρίνουν όλα αυτά. Δημόσια παιδεία, δημόσια εκπαίδευση, δεν ξέρω, εγώ επιμένω σε μερικά πράγματα, γιατί αυτά είναι για όλους. Μακάρι να υπάρχουν όλα, ξέρεις, είμαι του ελεύθερου ανταγωνισμού, θα πρέπει να υπάρχουν όλα, για να λειτουργούν τα πράγματα και λίγο ανταγωνιστικά, αλλά αφού πρώτα εξασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας κλπ. Αφού τα εξασφαλίσουμε όλα αυτά, μετά πάμε και στα άλλα. Δεν έχω καμία αντιρρήση απέναντίας, εγώ το θεωρώ και πάρα πολύ ωραίο για τον ανταγωνισμό. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σου. Στη δημόσια παιδεία είναι δώρο προς τους συνανθρώπους και προς τους πολίτες μιας ευνοούμενης κοινωνικά χώρας. Έτσι, δεν εννοείται να υπάρχει μόνο ιδιωτική ή να υπάρχει δημόσια παραμελημένη και ιδιωτική σε άνθρωση απορία. Έτσι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, δεν θέλω να κάνουμε άλλο κατάχρηση του χρόνου της Ειρήνης, γιατί τρέχει μαζί με τα άλλα τα παιδιά να. Για τις τελευταίες λεπτομέρειες, μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Θέλουμε να το παλέψουμε πολύ, να βοηθήσουμε τον κόσμο, τα παιδιά κυρίως. Ελπίζουμε να έρθετε. Σας περιμένουμε όλους. Και να βοηθήσετε στον αγώνα μας, γιατί πραγματικά είναι αγώνας. Ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση. Σας περιμένουμε όλους. Όλους. Ειρηνάκη μου, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε βεβαίως από κοντά στην εκδήλωση της Κυριακής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Λοιπόν, Τρίφωνα, ερχόμαστε με τα νέα του διαδικτύου εμείς οι δυο. Τι έχεις επιλέξει? Ξέρεις τι, τώρα εκεί που πιάσαμε λίγο τη δημόσια παιδεία. Ναι, έχεις θέμα για δημόσια παιδεία. Ήταν λες και το είχαμε κουβεντιάσει από πριν. Είδες, που δεν ήξερες ότι θα είναι η Ειρήνη στο στούντιο. Ναι, δεν είναι ακριβώς για τη δημόσια παιδεία, αλλά έχει να κάνει με ένα γράμμα της Γενικής Συνέλευσης των Καθηγητών της 5ης ΕΛΜΕ, ανοιχτή επιστολή προς μαθητές και γονείς, για το οποίο έγινε πολύ μεγάλος λόγος τώρα τελευταία. Υπήρξαν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια από τον κόσμο.
πρωτοδημοσιεύτηκε στο αλφαβήτα.gr, σε έναν ιστότοπο που έχει να κάνει άμεσα με τους εκπαιδευτικούς. Αναδημοσιεύτηκε από πάρα πολλά ιστοχώρους και ιστοσελίδες. Θα σας διαβάσω λιγάκι την επιστολή τους. Έχει να κάνει με τον Νίκο Ρωμανό και τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Λέει η επιστολή λοιπόν χαρακτηριστικά, στις 6 Δεκέμβρη του 2008 ο μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ξεψύχησε από σφαίρες αστυνομικού στην αγκαλιά του παιδικού του φίλου Νίκου. Ο έφηβος Νίκος, ο Νίκος Ρωμανός, διάλεξε ένα δικό του προσωπικό τρόπο να συγκρουστεί με ένα κράτος δολοφόνων που τροφοδοτείται από μια κοινωνία απάθειας, αδιαφορίας και συνενοχής. Σου θυμίζω ότι αυτή είναι η εκπαίδευση που εμείς οι καθηγητές και οι γονείς σας αντιμετωπίζουμε μαζί σας. Ο Νίκος έγινε φοιτητής. Από τον Φλεβάρι του 2013 που συνελήφθη για ληστεία στο Βενδό Κοζάνης, επανειλημμένα βασανίστηκε, κακοποιήθηκε βάναυσα από τους ανθρωποφύλακες συνάδελφους του δολοφόνου του φίλου του Αλέξη. Όλο αυτό το διάστημα της φυλάκισης και των κακοποιήσεων ο Νίκος αρνήθηκε να προσκυνήσει. Κράτησε ψηλά το κεφάλι, αντιστάθηκε, έφτισε στα μούτρα τους βασανιστές του και πολιτικούς του προϋσπιθαμένους που φτάνουν μέχρι και τον αγωνιστή πρόεδρο της σημερινής Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, το κράτος των δολοφόνων τον τυμπόρησε με ένα ακόμα τρόπο που παραβιάζει τους ίδιους τους νόμους. Του στέρισε το δικαίωμα στις εκπαιδευτικές άδειες, μην αφήνοντάς του την παραμικρή χαράδρα ανάσας στις απάνθρωπες συνθήκες που ζει. Ούτε αυτή η τιμωρία όμως τον τζάκισε. Από τις 10 του Οκτώβριου ο Νίκος Ρωμανός βρίσκεται σε απεργία πείνας διεκδικώντας το αυτονόητο στοιχειώδης δικαίωμά του στη μόρφωση. Αυτή η επιστολή, θέλω να πω, έγινε προτού την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης να παρακολουθήσει ο Ρωμανός τα μαθήματα με το βραχιολάκι, με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, με το σύστημα γεωντοπισμού. Συνεχίζω στην επιστολή. Έτσι, το κράτος των δολοφόνων αποφάσισε 6 χρόνια μετά τη δολοφονία του φίλου του Αλέξη να οδηγήσει και τον Νίκο στο θάνατο, απορρίπτοντας την αίτησή του. Η στάση του κράτους απέναντι στον Νίκο Ρωμανό συμβολίζει με πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη στάση του συστήματος που αυτό το κράτος εκπροσωπεί απέναντι στη σημερινή νεολαία, σε εσάς τα παιδιά μας. Το ίδιο το κράτος που δολοφόνησε τον Αλέξη, που βασανίζει και οδηγεί στο θάνατο τον Νίκο, το κράτος που κλείνει σχολεία, που απολύει δασκάλους, σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες. Το κράτος των τραπεζιτών και των τραπεζών θεμάτων που επιχειρούν να βάλουν τα φόπλακα στα όνειρα και στις ανάγκες σας, οδηγώντας σας στην ανεργία, σε μια ζωή μίζερη και χωρίς δικαιώματα, με σκυμμένο κεφάλι. Τέλος πάντων, λέει κι άλλα μέσα και λέει στο τέλος, εμείς οι καθηγητές της 5ης ΕΛΜΕ θεωρούμε ότι άσχετα από τη γνώμη που ο καθένας μπορεί να έχει για τις προσωπικές επιλογές αντίστασης του Νίκου Ρωμανού, η αφαίρεση των μορφωτικών του δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη και πρέπει να ανατραπεί. Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση των δικαιωμάτων αυτών. Στεκόμαστε στο πλάι κάθε μαθητή μας που διεκδικεί, φτάνοντας να θυσιάσει ακόμη και τη ζωή του, το αυτονόητο δικαίωμα στη γνώση και στη μόρφωση. Και λέει και άλλα πολλά παρακάτω, τέλος πάντων. Όπως ξαναείπα, υπήρξαν πάμπολες αντιδράσεις. Εμένα προσωπικά, βέβαια, αυτό μου θυμίζει δελτίο τύπου πολιτικού κόμματος και όχι φορέα εκπαιδευτικών. Ίσως να κάποιοι εκπαιδευτικοί μας να έχουν πάθει σύγχυση με αυτά τα πράγματα, δηλαδή να συγχαίουν το πολιτικό κόμμα που πρόσκυνται ή που πιστεύουν με το φορέα τους. Ξαναλέω, ήταν μεγάλες οι αντιδράσεις. Σε πάση περιπτώσει, έληξε το θέμα μέχρι εκεί. Απλά είναι κάτι που τεχνητά δεν προβλήθηκε και έμεινε στην αφάνεια. Μάλιστα. Συγγνώμη. Ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία που κουβεντιάζαμε πριν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Αυτό μόνο και μόνο ήθελα έτσι λίγο να έρθει γνώση του κόσμου, να δει τι γίνεται και τι ακούγεται και τι δεν ακούγεται, και είδες, είναι θέματα που δεν φαίνονται, δεν ενημερώνεται ο κόσμος, δεν προβάλλονται, δεν παίζονται
στα μεγάλα τα τηλεοπτικά. Και όλο κάποιο λόγο θα έχουν για να μην τα προβάλλουν όσο θα έπρεπε τέτοιο είδους θέματα, έτσι. Ο καθένας το σκέφτεται από τη μεριά του. Ίσως άλλοι να το σκέφτονται ότι θα δειχθεί κάποιο πολιτικό κόμμα, ότι θα ανέβει το στάτους του. Ίσως να σκέφτονται ο καθένας από τη μεριά του. Και να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις πρακτικές εταιρείες και με τράπεζες. Είδες, έχουμε ακούσει τώρα τελευταία ότι πολλής λόγος γίνεται για την ενόχληση των εισπρακτικών εταιριών στους πολίτες προκειμένου να εισπράξουν για λογαριασμό των τραπεζών καθυστερούμενες οφειλές. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο τρόπος και συμπεριφορά υπαλλήλων των εισπρακτικών εταιριών είναι λεκτικά βίαιη ή το λιγότερο ενοχλητική. Έρχεται όμως μόλις φέτος. Και πολλές φορές και ενοχλητική σε ακατάλληλες ώρες. Ή την ώρα που είναι ο άλλος στη δουλειά, με υφάκι, πες μου τα στοιχεία σου και πάει λέγοντας. Κοίτα, το θέμα των ωρών πιστεύω ότι έχει να κάνει με πολιτική. Με θέμα ιδεολογία, δηλαδή πολιτική. Θεωρούν προφανώς ότι η κατάλληλη ώρα είναι πιο ψυχοφθόρα και γι' αυτό το λόγο το κάνουν και αυτό. Για να τον εξαντλήσουν. Ναι, έχουν περάσει από σεμινάρια, δεν γίνονται έτσι αυτά. Προφανώς. Μόλις φέτος όμως, πριν από λίγους μήνες, έπειτα από αρκετά μεγάλη δικαστική διαμάχη, το εφετείο των Αθηνών υπό την εφέτη κυρία Εκατερίνη Μουμουζιά έρχεται να εξεδώσει μία απόφαση σταθμό σε βάρος της πρακτικής αυτής των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιρεών που παρενοχλούν τους καταναλωτές για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θεωρώντας έτσι, θεώρησε το δικαστήριο ότι παραβιάζει τα δεδομένα του προσωπικού του χαρακτήρα. Το δικαστήριο προχώρησε σε αυτή την απόφαση γιατί θεώρησε πως όλη η διαδικασία των εμπλεκομένων εις πρακτικής και τράπεζας παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη. Εδώ θέλω να σας ενημερώσω πως ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων για τα ίδια θέματα λέει τα εξής. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τη διαβίβαση και για τους αποδέκτες. Η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνεται πριν από τη μετάδοση των προσωπικών τους δεδομένων στους αποδέκτες. Ο τρίτος, ο αποδέκτης δηλαδή, που ασκεί και αυτός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οφείλει μόλις έλθει σε πρώτη επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων να το ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεσή του να κάνει χρήση των δεδομένων του και για το σκοπό της χρήσης αυτής και από το αρχείο και επίσης για το αρχείο του οποίου θα γίνει η άκληση των δεδομένων. Η υπόθεση λοιπόν, η οποία είναι κοινή λίγο πολύ σε όσους έχουν καθυστερημένες οφειλές, έχει ως εξής. Η τράπεζα ανέθεσε σε μια εισπρακτική εταιρεία ένα καθυστερούμενο δάνειο ώστε να προβεί η εισπρακτική εταιρεία σε κινήσεις προς την ίσπραξη της οφειλής. Οι υπάλληλοι της εισπρακτικής εταιρείας, τηλεφωνώντας στο κινητό και στο κατάστημα του πολίτη, ζήτησαν τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και το διαγωνισμό της οφειλής. Αυτά όλα ήλθαν σε υπόψη του δικαστηρίου. Ο πολίτης κατέφυγε δικαστικά προς κατά της εισπρακτικής εταιρείας αλλά και της τράπεζας το 2012, η υπόθεση εκδικάστηκε και βγήκε απόφαση το 2013 που δικαίωνε τον πολίτη εν μέρη. Η τράπεζα τώρα με τη σειρά της προσέφυγε σε εφετείο τον ίδιο χρόνο, ξεκινώντας έτσι μια δικαστική διαμάχη, η οποία και κατέληξε φέτος. Εφέτος λοιπόν το μονομελές εφετείο Αθηνών, έτσι λοιπόν το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της τράπεζας ότι με τον όρο της σύμβασης είχε ενημερώσει για τη διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων. Είναι κάτι που επικαλούνται οι τράπεζες, είναι μέσα στα ψηλά γράμματα των όρων που λέμε. Αυτά τα ψηλά οποία, γράμματα. Τα οποία ναι, οι τράπεζες λένε ότι υπογράφοντας αυτό το συμβόλαιο έχεις υπογράψει ότι θα μεταβιβάσουμε και τα προσωπικά σου δεδομένα. Κάτι που απορρίφθηκε από το δικαστήριο, έχω να σου πω, αν και υπήρχε στο συμβόλαιο, απορρίφθηκε. Mm-hmm. Θεώρησε ότι με τις παραπάνω παράνομες πράξεις και παραλήψεις η τραπεζική εταιρεία προκάλεσε στον πολίτη μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή. Έτσι λοιπόν καταδίκασε την τράπεζα και την εισπρακτική εταιρεία στα δικαστικά έξοδα, τα οποία τα όρισε σε 600 ευρώ και επιδίκασε και στον πολίτη 6.000 ευρώ ως αποζημίωση. Είναι μια απόφαση σταθμός,
για όλους τους οφειλέτες, κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών, επιδικάστηκαν στον πολίτη 6.000 ευρώ στον οφειλέτη, λόγω ότι τον παρενοχλούσε η εισπρακτική εταιρεία και κατά πρώτον και κατά δεύτερον παραβίασης προσωπικών δεδομένων, και πιστεύω ότι θα σταθεί βήμα για πολλές μετέπειτα και μελλοντικές αντιδράσεις. Έτσι, ακριβώς. Για όποιον ενδιαφέρεται, άμα το πληκτρολογήσει στο ίντερνετ οπουδήποτε θα το δει, είναι μονομελές εφετείο Αθηνών. Η απόφαση είναι η 1437 του 2014. Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίφωνα, ραντεβού την Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός. Να έρθει στην εκδήλωση των παιδιών την Κυριακή. Θα σε Κόνιτσα εσύ, ε? Θα με Κόνιτσα, αν μπορέσω θα κατέβω όμως. Πετάξουν μια βόλτα, ωραία. Άμα θα είναι και το χορευτικό εξάλλου. Βέβαια, αφού θα έρθει κομβόι από την Κόνιτσα. Βέβαια. Άρα. Θα ξεσηκώσουμε και μερικούς ακόμα από εκείνο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω θερμά και όλους εσάς.